Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε μερικά από όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Παγκόσμιο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναμένονται συνέπειες στην ταραγμένη προεκλογική κούρσα. Πήρε άδεια για να ορκιστεί ευρωβουλευτής ο Φρέντι Μπελέρης. Ο ίδιος συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Άγριο έγκλημα στη Φλόρινα. 32χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 30χρονο στο κέντρο της πόλης. 45χρονη από τη Ρουμανία μαχαίρωσε και δάγκωσε τον σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει απόπειρα δολοφονίας του πρώην Αμερικανού Προέδρου και νυν υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που μπαίνει στο μικροσκόπιο η στάση των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το χτύπημα. Όσον αφορά το πολιτικό πεδίο, η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ αλλάζει εντελώς τα δεδομένα των εκλογών του Νοεμβρίου. Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ξεκινήσει την ομιλία του σε ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, όταν ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ακολούθησε χάος και φωνές τρόμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε πολύ τυχερός, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί σε ζητήματα ασφαλείας που εξετάζουν το υλικό από την απόπειρα κατά της ζωής του. Για λίγα χιλιοστά θα μπορούσε η σφαίρα να τον έχει βρει στο κεφάλι και να είναι νεκρός. Take a look what happened. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ήδη στο Μιλγουόκι για το συνέδριο του κομματός του των Ρεπουμπλικάνων, στο οποίο πρόκειται να λάβει και τυπικά το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο ίδιος, μιλώντας στην εφημερίδα Washington Examiner, είπε ότι έχει ξαναγράψει την ομιλία του για το συνέδριο. Η ομιλία που επρόκειτο να δώσω την Πέμπτη θα ήταν μια χαρούμενη ομιλία με επίκεντρο την πολιτική του Τζο Μπάιντεν στη διάρκεια της θητείας του. Πλέον όμως θα είναι μια διαφορετική ομιλία και θα αποτελεί κάλεσμα σε ενότητα. Ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε συνεντεύξεις του ο ίδιος επενεί τη μυστική υπηρεσία την ώρα που όλοι οι άλλοι εξαπολύουν βολές εναντίον της για τεράστια αποτυχία ασφαλείας. Τα ερωτήματα επιμένουν πως ένας 20χρονος με τουφέκι στο χέρι σκαρφάλωσε ανενόχλητο σε στέγη κτηρίου σε απόσταση μόλις 120 μέτρων από τον πρώην πρόεδρο και γιατί ενώ τον είχαν εντοπίσει περίμεναν πρώτα να πυροβολήσει. Στο μεταξύ αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες για την προσωπικότητα και τη ζωή του Τόμας Μάθιου Κρούξ, του 20χρονου, ο οποίος αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και τελικά σκότωσε έναν 50χρονο πατέρα δύο παιδιών ενώ τραυμάτισε ακόμη δύο ανθρώπους σοβαρά. Τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ωστόσο, δεν μαρτυρούν τα κίνητρά του. Ο ίδιος δεν είχε ακραίες πολιτικές θέσεις, δεν είχε υπάρξει ποτέ βίαιος, δεν εκφραζόταν επιθετικά για κανέναν. Καμία εξήγηση έως τώρα για τα κίνητρα του Τόμας Κρούξ. Last night I spoke with Donald Trump. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering. And we had a short but good conversation. Jill and I are keeping him and his family in our prayers. As I said last night, there is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. Η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου έγινε γνωστό ότι είχε σκοπό να τονίσει το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η βία να γίνει κοινοτοπία και ότι πρέπει να τερματιστεί το μίσο στη χώρα. Την ίδια ώρα, σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, ηγέτες και αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο καταδικάζουν τη δολοφονική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής γίνεται ακόμη πιο ασταθές στην πορεία προς τις αμερικανικές εκλογές. Κυρίες και κύριοι, ολοένα και πληθαίνουν τα ερωτηματικά όσον αφορά τα κενά ασφαλείας έπειτα από την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς θα επικοινωνήσουμε τώρα με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελισμέ, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, για τα δικά του σχόλια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ποτά. Είναι δραματικές στρατηγέοι μαρτυρίες και διατυπώνονται σοβαρές αιχμές όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφαλείας. Στάθηκε τυχερός ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Ναι, και από ό,τι διάβαζα, όπως αναφέρατε προηγουμένως στη Washington Examiner και στη New York Times, ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη, λέει ο ίδιος ότι εκείνη την ώρα, λέει, σήκωσα
το βλέμμα μου έστρεψα λίγο έτσι και έφυγε το πίσω μέρος του κεφαλιού του, γιατί το σκοπεύανε από τη δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί το κεφάλι του ένα εκατοστό αριστερά, να δω το AutoQ που ήταν μπροστά μου. Συνήθως λέει, εγώ δεν βλέπω το AutoQ, μιλάω με τον κόσμο, αλλά έπρεπε να αρχίσει, γιατί τότε είχε ανέβει στο βήμα και είχε πει 2-3 πράγματα. Αυτή η κίνηση και η μετατόπιση του κεφαλιού κατά ένα εκατοστό είναι αυτό που του έσωσε τη ζωή. Και όπως είπε, η τύχη και ο Θεός, λέει, με έσωσε. Διότι πραγματικά, εδώ να πούμε κάτι, διάβασα και κάμια 500 Twitter, ας πούμε, και λοιπά, να δω τι συμβαίνει, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω, είμαστε τόσο πορωμένοι. Κάποιοι μιλούν για ότι οργανωμένο, λέει, από τον ίδιο τον Τραμπ για να προχωρήσει. Μα εδώ έφτασε ένα εκατοστό εισφαίρα από το κεφάλι του και το ότι μετακίνησε το κεφάλι του την τελευταία στιγμή σώθηκε. Ο καλύτερος σκοπευτής που μπορεί να υπάρχει στην ανθρωπότητα, αν ζούσε αυτός ο Ρώσος που είχε σκοτώσει 400 ο σνάιπερ κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πάλι δεν μπορούσε να επιτύχει αυτή την ακρίβεια, δηλαδή να χτυπήσει το αυτί και όχι το κεφάλι. Λοιπόν, τώρα εδώ εκτιμάται ότι και στην Αμερική είναι αυτό το ερώτημα, είναι μοναχικός λύκος αυτός, υπάρχουν και άλλοι από πίσω. Και οι ίδιοι Αμερικανοί λένε ότι δεν πρέπει να είναι μοναχικός λύκος, αλλά κάποιοι να έχει και συνεργούς. Και εδώ τώρα, στρατηγέ, έχουν αναλάβει τις έρευνες του FBI, σωστά, με δεδομένο ότι η Secret Service είναι αντιμέτωπη με αμήλικτα ερωτήματα, έτσι. Ακριβώς. Εδώ να πούμε στον κόσμο ότι την ασφάλεια των υψηλών προσώπων την αναλαμβάνει μια ειδική υπηρεσία της Αμερικής, η Secret Service, η οποία ενεργεί αυτόβουλα και αυτόνομα, χωρίς να εμπλέκονται άλλες υπηρεσίες για ευνοήτους λόγους. Αυτή λοιπόν, κοιτάξτε το σχεδιάγραμμα, που είναι ο Τραμπ και που είναι ο Γκάρμαν, αυτός που πυροβολεί. 450 πόδια γύρω στα 150 μέτρα. Και ρωτάτε, έχω δει φωτογραφίες και από τον Πέριξ χώρο, όλο το χώρο, και από τη σκηνή που είναι ο Τραμπ. Μα φαίνεται η ταράτσα εκεί. Και δεν υπήρχε κανένας. Σας το λέω αυτό διότι ενθυμούμε όταν ήμουν υπασπιστής του Προέδρου της Δημοκρατίας, η δική μας αστυνομία που δεν ήταν secret service, ήταν μια νορμάλα ασφάλεια υψηλών προσώπων, πολύ καλά εκπαιδευμένη, εξήταζε όλες τις περιπτώσεις. Εκεί που θα στεκόταν ο πρόεδρος, κοιτούσαμε δεξιά-αριστερά τις ταράτσες. Μπέμπαινε κάποιος να κοιτάξει. Και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε βίντεο, όπως είπατε κι εσείς, στρατηγέ, να δημοσιεύονται στην πλατφόρμα X, που δείχνουν πολίτες να εντοπίζουν τον σκοπευτή πάνω στη στέγη και να ειδοποιούν και την αστυνομία. Ότι τύπου τι δουλειά έχει αυτός εκεί πάνω, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, ίσως να τα έχετε δει, κυρία Ποτά, τα βίντεο, αυτά τα οποία μιλούνε με τη γνωστή λέξη που αρχίζει από F εκεί. Πολλές φορές να φωνάζουν γυναίκες, άντρες. Τι θέλει αυτός, το καταλάβανε με ένα όπλο εκεί πάνω. Και μια συνέντευξη σε ένα ζευγάρι που είδα, λέει: είπαμε στην αστυνομία, είναι ένας gunman, ένας με όπλο εκεί πάνω. Τι κάνει. Εσείς πού αποδίδετε αυτή την απραξία από πλευράς της Secret Service, είναι δυνατόν, δεν είχαν τα αντανακλαστικά? Δεν ξέρω, είναι ότι. Και ο Αμερικανικός τύπος λέει ότι είναι μια μεγαλειώδης αποτυχία το Secret Service. Τώρα, από εκεί και πέρα, να μην προχωρήσουμε και να πούμε τι μπορεί να συμβαίνει, διότι θα το δούμε κατά την έρευνα. Ήδη η διευθύντρια της υπηρεσίας αυτής θα καλείται να καταθέσει τον εισαγγελέα και θα πάει και στο Κογκρέσο να καταθέσει. Διότι πραγματικά αυτό το οποίο έγινε και ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε ο σκοπός αυτού του ανθρώπου να σκοτώσει τον υποψήφιο πρόεδρο. Όπως λένε πάρα πολλές αναλύσεις από την Αμερική, θα μπορούσε να προκαλέσει έναν εμφύλιο στην κυριολεξία πόλεμο, μια αιματοχυσία, γιατί ξέρετε εκεί όλοι έχουν όπλα, δεν είναι σαν εμάς εδώ. Λοιπόν, θα μπορούσε δηλαδή να επέλθει μια εσωτερική καταστροφή στην Αμερική. Ευτυχώς ο Θεός τον φύλαξε τον Τραμπ και δεν είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτόν τον τύπο, από αυτά που έρθουν στο φως της δημοσιότητας, αυτός ο τύπος φαίνεται ότι ήταν εγγεγραμμένος να ψηφίσει ρεπουμπλικάνος. Αυτό, απ' την άλλη μεριά, υπάρχει ένα βίντεο που λέει μισό τους ρεπουμπλικάνους, μισό τον Τραμπ κλπ. Και υπάρχει και μια δωρεά 15 ευρώ στους δημοκρατικούς. Λένε ότι είναι αντίφα, δηλαδή ανήκει στον ακροαριστερό χώρο αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τους πάντες και τα πάντα. Τώρα θα μου πείτε γιατί ενεγράφει ή ζήτησε να εγγραφεί ότι θα ψηφίσει ρεπουμπλικάνος.
διότι αλλιώς δεν θα μπορούσε να πάει στη συγκέντρωση. Είναι, δηλαδή, με κατάλογο δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να είσαι θεατής σε μια τέτοιου είδους συγκέντρωση. Δίνεις το όνομά σου. Αν δεν είσαι διαπιστωμένος ότι είσαι, ανήκεις στο κόμμα αυτό, δεν σου επιτρέπουν για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, οπότε έκανε το εύκολο τρίκ ότι έτσι εκτιμώ ότι μάλλον θα ψηφίσω Ρεπουμπλικάνους, άρα μπορούσαν αυτοί να δουν από τους καταλόγους μέσα μάλλον από το κομπιούτερ ότι είναι Ρεπουμπλικάνους, μπορεί να πάει. Αλλά εδώ που δείχνεται και είναι πολύ καλό αυτό το οποίο δείχνεται την απόσταση αυτή, πραγματικά είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχουν άλλα κτίρια στην περιοχή. Ξέρετε, είναι αυτό. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα κτίριο, μια ταράτσα και να μην υπάρχει secret service εκεί, να φύλλα ένας και να κοιτάει την περιοχή. Να φωνάζουν οι κάτοικοι, να φωνάζουν οι παριστάμενοι ότι υπάρχει ένας οπλισμένος άνδρας και να μην αντιδρούνε. Είναι ερωτήματα. Και δυστυχώς οποία... καταγράφηκαν απώλειες, έτσι, στρατηγέ. Είχαμε το θάνατο ενός 50χρονου, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες προσπάθησε να προστατεύσει την οικογένειά του, και άλλοι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδουν αμερικανικά δίκτυα. Ακριβώς. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι έργο των Δημοκρατικών και του Προέδρου Biden. Πάει πολύ μακριά μετά η κατάσταση, δεν νομίζω. Αλλά υπάρχουν άλλα συμφέροντα από πίσω. Δηλαδή, στην Αμερική βλέπετε αυτοί οι μεγάλοι χρηματοδότες και λοιπά, οι οποίοι στηρίζουν τον κάθε υποψήφιο, καταθέτουν χρήματα γιατί θέλουν να ευοδοθούν κάποιες προσπάθειες εμπορικές κλπ. Εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο πρέπει να κρύβεται από πίσω. Βλέποντας αυτή την πανολεθρία που έπαθε ο πρόεδρος Biden στο debate με τον Τραμπ της προάλλης, ναι. Αξιοθρύνητος. Πραγματικά, δηλαδή, έβλεπες έναν πρόεδρο ο οποίος δεν ήξερε τι έλεγε. Και λες, αυτόν θα εμπιστευτώ για άλλα 4 χρόνια. Θα εμπιστευτούμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να γίνει ο ηγέτης της μεγαλύτερης πλανητικής δύναμης στον κόσμο. Μεγάλη η συζήτηση αυτή, η στρατηγέ. Απ' την άλλη μεριά, κυρία Ποτά, θέλω να το τονίσω αυτό. Εγώ εξεπλάγει από αυτό το οποίο έδειξε ο Τραμπ μερικά λεπτά μετά τον πυροβολισμό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Για φανταστείτε. Σαφώς και δεν είναι εύκολο. Με δεδομένο το πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα, ήταν πραγματικά απίστευτα τα αντανακλαστικά του. Τα περιέγραψε και ο ίδιος λεπτό προς λεπτό και μάλιστα ακούστηκε να ζητά και τα παπούτσια του κάποια στιγμή. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξαχθεί, στρατηγέ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι, παρακαλώ. Αυτό να δείξω. Αυτό τι μας έδειξε. Από τη μια μεριά τον Biden, ο οποίος δεν ήξερε τι έλεγε ή σε ορισμένες περιπτώσεις γυρίζει και χαιρετάει τους τοίχους ή λέει, ξέρω εγώ, ότι καλεί τον Ζελένσκι στο βήμα και λέει ο πρόεδρος Πούτιν κλπ. Ναι, αυτά που έγιναν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, λέτε. Ναι, ακριβώς. Ένας άλλος που τρώει μια σφαίρα σηκώνεται όρθιος, υψώνει τη γροθιά του, τη ματωμένη γροθιά και το πρόσωπό του ματωμένο και λέει fight, 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 θα πολεμήσουμε. Πολλοί είπαν ότι αυτό το φωτογραφικό στιγμιότυπο ενδεχομένως να επηρεάσει πάρα πολύ τις πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά τις εκλογές του Νοεμβρίου, κύριε Μπαρτζόη. Θα επηρεάσει, θα λέγαμε ότι περισσότερες πιθανότητες είναι, δηλαδή με αυτό το γεγονός ο κύριος Τραμπ βάζει τη μεγαλύτερη υποψηφιότητα να έχει μια άνετη νίκη. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή διάβαζα πριν από λίγο τον αμερικανικό τύπο, ξέρετε ποιον σκέφτονται να βάλουν υποψήφιο? Καμάλα Χάρις θα την καταπιεί ολόκληρη ο Τραμπ. Η Μισελ Ομπάμα που λένε δεν δέχεται. Δεν είναι κορόιδο να πάει τώρα 3-4 μήνες πριν. Θα πάει στις 28 που δεν θα υπάρχει Τραμπ και θα είναι πιο σίγουρη. Ο Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος στήριξε τον Biden και είπε ψηφίστε Biden και όχι Τραμπ, είναι γιος, ο πατέρας του ήταν πολιτικός, δημοσιογράφος και είχε ασχοληθεί με την πολιτική, και ο Τζορτζ Κλούνι αρθρογραφεί σε μια εφημερίδα της πατρίδας του και σκέφτονται να βάλουν τον Τζορτζ Κλούνι γιατί είναι ένα προβεβλημένο πρόσωπο, είναι ένα καθαρό πρόσωπο, όμορφο κλπ. Αλλά έχει τα εξής μειονεκτήματα. Ότι έχει πάρει θέση εναντίον των Ισραηλινών στην Αμερική. Αυτό δεν είναι καλό. Σαφώς, γιατί είναι ο πιο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ. Και η γυναίκα του, η κυρία Αλουντίν, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είναι Λιβανέζα και έχει πάρει θέση υπέρ των Παλαιστινίων κλπ. Αυτό για την Αμερική πριν από τις εκλογές
δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχος για μια... Πολύ έντονο είναι το παρασκήνιο, στρατηγέ. Σημαντικά όσα μας είπατε. Μένει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Μένει να δούμε τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τις τοποθετήσεις σας. Παρακαλώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα αλλάζουμε σελίδα, καθώς στις πόρτες των αλβανικών φυλακών πέρασε σήμερα το πρωί ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος έλαβε πενθήμερη άδεια προκειμένου να ορκιστεί ευρωβουλευτής την Τρίτη. Ο ίδιος το μεσημέρι συνάντησε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι ευελπιστεί πολύ σύντομα ο Φρέντι Μπελέρης να είναι οριστικά εκτός φυλακής. Στην Αθήνα έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, καθώς ο ίδιος βγήκε από τη φυλακή με πενθήμερη άδεια που του χορήγησαν οι αρχές της Αλβανίας, προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο για να ορκιστεί Ευρωβουλευτής. Είμαι περήφανος που πάω να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως Ευρωβουλευτής, να παλέψω να υπερασπιστώ τα δικαιώματα της πατρίδας μας και των Ελλήνων όπου και αν κατοικούν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, για την επιλογή του. Απέδειξε ότι είναι ο ηγέτης όλου του ελληνισμού και προστατεύει τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους στενούς συνεργάτες που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου σε αυτή τη ράδη της σκευωρία. Η περιπέτειά μου φτάνει προς το τέλος. Ο αγώνας για δημοκρατία, κράτος δικαίου και ελευθερίες των πολιτών συνεχίζεται. Ο Φρέντι Μπελέρης, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ οι δύο άνδρες φωτογραφήθηκαν μπροστά από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, στην πλευρά Μπελέρη επικρατεί αισιοδοξία πως σύντομα θα αποφυλακιστεί, ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι, ώστε το Σεπτέμβριο να αναλάβει πλήρως τα ευρωπαϊκά του καθήκοντα. Πρόσφατα, η υπεράσπιση Μπελέρη κατέθεσε αίτημα προώρης αποφυλάκισης στο πρωτοδικείο του Φιέρι, κάτι που δικαιούνται, όπως γίνεται γνωστό, όσοι έχουν εκτίσει τα 2/3 της ποινής τους και έχουν καλή διαγωγή κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την υπόθεση Νοβάρτης, με δηλώσεις που έκαναν σήμερα οι Άδωνης Γεωργιάδης, Γιώργος Φλωρίδης, Στάνος Πλεύρης και Ανδρέας Λοβέρδος, ξεκαθάρισαν ότι το ελληνικό δίκαιο απαγορεύει σε προστατευόμενο μάρτυρα να έχει ίδιον όφελος ή οικονομικό συμφέρον. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Sky, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πως αν αποκαλυφθούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, θα υποδείξουν τους ανθρώπους του. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Με δηλώσεις που έκαναν σήμερα οι Άδωνης Γεωργιάδης, Γιώργος Φλωρίδης, Στάνος Πλεύρης και Ανδρέας Λοβέρδος, ύστερα από την αποκάλυψη ότι προστατευόμενοι μάρτυρες πήραν χρήματα, ξεκαθάρισαν ότι στο ελληνικό δίκαιο απαγορεύεται ρητά να είσαι προστατευόμενος μάρτυρας και να παίρνεις χρήματα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Sky, ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται πως αν αποκαλυφθούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, θα υποδείξουν ανθρώπους του. Επίσης, τόνισε ότι ενώ γνωρίζουν ποιος είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας, δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τον ρωτήσουν γιατί κατέθεσε άλλα στην Ελλάδα και άλλα στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπήρχε σκάνδαλο Νοβάρτης. Αντί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όμως να κάνει αγωγή κατά της Νοβάρτης και να διεκδικήσει και στην Ελλάδα αποζημίωση. Την αγωγή αυτή κατά την Νοβάρτη την έκανε ο Θάνος Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας. Mm-hmm. Πήραμε το πόρισμα του Αμερικανικού κράτους και τον συμβιβασμό που έκανε η εταιρεία Νοβάρτης με το Αμερικανικό Δημόσιο, παραδεχόμενες αθέμητες πρακτικές στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και έχουμε κάνει αγωγή αποζημίωσης προς την Νοβάρτη, ζητάμε πάρα πολύ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ωραία. Είχε κάνει την πρώτη μέρα, στον πρώτο προστατευόμενο μάρτυρα. Και έλεγε: ωραία, κυνηγάμε τους 10 πολιτικούς, καμία αντίρρηση, κυνηγάμε και την Νοβάρτη. Δεν το έκανε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυνήγησε ποτέ την Νοβάρτη. Ο κ. Φιλίσσαντε Σεμπασίδη, ως προστατευόμενος μάρτυρας Μάξιμος Αράφης στην Ελλάδα. Σωστά. Πήγε και κατέθεσε η κυρία Τουλουμπάκη ότι εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήρα από τον κύριο Φρουζή 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο κύριος μας Φιλίσσαντε Σεμπασίδης, ως προστατευόμενο μάρτυρα στην Αμερική, δεν έχει πει τίποτα για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί? Ρωτήστε τον. Αυτό δεν θα τον ρωτήσω. Από σεμπλοστασία. Μου απαγορεύει εμένα ακριβώς. Να του κάνω μία αγωγή και μία μήνυση και να τον φέρω σε ένα δικαστήριο. Να πει γιατί από εδώ είπε το Α και δεν είπε το Β. Γιατί αυτό μου το στερεί ο δικαστής. Για να δικαιωθεί. Ότι αν τυχόν οι άνθρωποι αυτοί βρεθούν σε δικαστήριο, θα μιλήσουν κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλο. Και θα πούν και ποιος τους έβαλε. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται πραγματικά και η στάση του η χθεσινή και ανακοίνωση ότι είναι ενοχική, ότι αν βγουν οι κουκούλες από αυτούς τους ανθρώπους θα υποδείξουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Για την υπόθεση των προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης μίλησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας πως η συσκευωρία Νοβάρτης ήταν η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας και εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν στο καθεστώς προστασίας να το συμπληρώσουμε με μια διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα να εξετάζει ανά πάσα στιγμή το καθεστώς το οποίο έχει παρασχεθεί, για να δει αν αυτό το καθεστώς μπορεί να συνεχίζεται ή όχι. Οι διαφερόμενοι, τα πρόσωπα τα οποία έχουν πληγεί, έχουν ζυγεί από την σκευωρία αυτή, ας πούνε ένα δικαίωμα το οποίο τους παρέχει ο νόμος. Η σκευωρία Νοβάρτης είναι η πρώτη μεγάλη απόπειρα που έχουμε γνωρίσει ποτέ να καταληθεί η ίδια η δημοκρατία. Διότι όταν προσπαθείς να εξοντώσεις το μισό πολιτικό σύστημα, άρα να κυριαρχήσει διαρκώς το άλλο μισό, τότε είναι προφανές ότι επιχειρείς μία πράξη η οποία καταλύει τη δημοκρατία. Υπάρχει ένας δικηγόρος ο οποίος μαζί με, όπως είπαμε, τους προστατευόμενους μάρτυρες έχει πάρει 30 εκατομμύρια δολάρια. Και στη συνέχεια είπε ότι ο δικηγόρος αυτός ήταν ο πρώην βουλευτής του, μέχρι πρόσφατα βουλευτής του, έτσι, και είναι βουλευτής, πρόσφατα το εννοώ πριν λίγες μέρες, ο κύριος Σαράκης. Και ο κύριος Σαράκης ήρθε και το επιβεβαίωσε αυτό. Αλλάζουμε σελίδα, καθώς μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα βάσει του επικαιροποιημένου έκτακτου δελτίου καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα σημειωθούν στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Την ώρα που οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα για ακόμη μία μέρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου για το παραταμένο κύμα ζέστης με χαρακτηριστικά καύσωνα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς την περιοχή μας συνεχίζουν να προκαλούν στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι την Παρασκευή 19 Εβδόμου 2024. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής χώρας, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη λόγω της θαλάσσιας αύρας. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες κυρίως την Τετάρτη 17 Εβδόμου 2024 και την Πέμπτη 18 Εβδόμου 2024 θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 15 Εβδόμου 2024 η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 39 με 40 βαθμούς και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 41 βαθμούς με 42 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη 16 Εβδόμου 2024 η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 40 με 41 βαθμούς και τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη 17 Εβδόμου 2024 και την Πέμπτη 18 Εβδόμου 2024 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει. Στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και πιθανώς την Τετάρτη τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή 19 Εβδόμου 2024 κυρίως στη βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν φαινόμενα αστάθειας και η μέγιστη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και προβλέπεται να φτάσει.
στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 16 περιοχές της χώρας, ενώ και σήμερα οι προσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Αντιμέτωπες με πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς θα βρίσκονται την Τρίτη 16 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για τις περιφέρειες Κρήτης, Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας. Στο μεταξύ, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Σουφλί Εύρου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ το ίδιο συνέβη και στην Κέρκυρα όπου ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην Κουλούρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Κέα με τις φλόγες να καίνε χαμηλή βλάστηση. Το μεσημέρι, μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 προκειμένου προληπτικά οι κάτοικοι της περιοχής Λιγιά να απομακρυνθούν προς τις πίσες. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την πυροπροστασία του δάσου Σέιξου, όπως τονίστηκε έπειτα από το πέρας σχετικής σύσκεψης, την οποία συγκάλεσε ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκυλέκας στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης. Διευρυμένη σύσκεψη για την πυροπροστασία του περιαστικού δάσους του Σέιξου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης μετά από πρωτοβουλία του νέου Υφυπουργού Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης αμέσως μετά τη σύσκεψη δήλωσε ότι οι συναρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε συνεχή επαφή προκειμένου να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός. Ο κύριος Γκιουλέκας επισήμανε μάλιστα ότι η σύσκεψη είχε ως στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα έκτακτα περιστατικά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε το μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουμε δεός φυλάξει έκτακτα και δυσάρεστα περιστατικά. Με την έννοια αυτή, η σημερινή σύσκεψη για την πυροπροστασία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης, του ΣΕΙΣΟΥ, είχε ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Οι συναρμόδιοι φορείς, υπηρεσίες και δήμοι μαζί με την περιφέρεια διαπιστώσαμε ότι η συνεργασία αυτή ως τώρα λειτουργεί πολύ αποδοτικά και αποτελεσματικά. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, συζητήσαμε κάποιες επισημάνσεις και από τη δική μας την πλευρά η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε παρεμβαίνοντας προς την κάθε κατεύθυνση να διευκολύνουμε το έργο αυτό των ανθρώπων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας από την πλευρά του τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, λέγοντας ότι τα χειρότερα είναι ακόμη μπροστά και πως μέχρι στιγμής αυτό που έχει βοηθήσει είναι ότι στην περιοχή δεν πνέουν άνεμοι. Ως περιφέρεια της Μακεδονίας είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το καλοκαίρι αυτό θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Αυτό που μέχρι σήμερα μας έχει σώσει ότι δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα όλοι. Είναι συλλογική η προσπάθεια η οποία γίνεται κάθε χρόνο, πάντα με επικεφαλή στην πυροσβεστική. Εμείς στην περιφέρεια και της Μακεδονίας έχουμε έτοιμο το Μητρό Εργοληπτών, προκειμένου να δίνουμε όποτε μας κρυφθεί μηχανήματα βαριά έργων, προκειμένου να δημιουργούνται εμπειρικές ζώνες στην διάθεση της πυροσβεστικής. Προμηθεύσαμε την πυροσβεστική με δύο ραντάρ σύγχρονα, από τα οποία το ένα λειτουργεί πλήρως εντός του ΣΕΙΞΟΥ. Έχει 24ωρη εικόνα το συντονιστικό της πυροσβεστικής από τον όποιο τμήμα του ΣΕΙΞΟΥ. Και φυσικά έχουμε δωρή στην πυροσβεστική και ένα φορητό ραντάρ ακόμα, προκειμένου να έχουμε μέσω κάμερας και μέσω υπερσύγχρονων τεχνολογιών καλή εποπτεία όλου του δάσους. Να σημειωθεί πως η σύσκεψη έγινε τη στιγμή που αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυξάνεται κατακόρυφα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Για αύριο Τρίτη, 16 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σχεδόν σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Καθώς άγρια δολοφονία έλαβε χώρα στη Φλόρινα, όπου 32χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 30χρονο στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του φωνικού φέρεται να ήταν η ερωτική αντιζηλία. Άγριο φωνικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Φλόρινα με έναν 30χρονο να πέφτει νεκρός ύστερα από μαχαιριές που δέχθηκε από έναν 32χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 11 σε ψητοπολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης πλησίασε το θύμα και του προκάλεσε θανάσιμα χτυπήματα με το μαχαίρι στον θώρακα, στην κοιλιακή χώρα, στο πρόσωπο και στο χέρι, ενώ τραυμάτισε και έναν 31χρονο στην ομοπλάτη, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο λόγος του αιματηρού επεισοδίου φαίνεται πως ήταν ερωτική αντιζηλία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε δεσμό με την πρώην σύντροφο του 32χρονου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον 32χρονο, ο οποίος αντιστάθηκε στη σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει εξηγήσεις και ανέφερε ότι θα μιλήσει ενώπιον του εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ, την έρευνα για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Φλόρινας. Στη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα μαχαίρωσε τον σύντροφό της σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 45χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο γεννηματάς και δεν διατρέχει κίνδυνο. Με μαχαίρι τραυμάτισε το 45χρονο σύντροφό της στο χέρι μια 48χρονη Ρουμάνα σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ζευγάρι ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και μετά από μεταξύ τους καυγά κατέληξαν το περασμένο Σάββατο ο άνδρας στο νοσοκομείο και η γυναίκα με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελωδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, εξαγοράσιμη επί 10 ευρώ την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι άρχισε να καυγαδίζει όταν η γυναίκα άρπαξε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε τον σύντροφό της στο χέρι, ενώ φέρεται και τον απείλησε. Ο 45χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο γεννηματάς και δεν διατρέχει κίνδυνο. Στην απολογία της φέρεται να ισχυρίστηκε πως το θύμα επιτέθηκε πρώτος την ίδια και αυτή προσπάθησε να αμυνθεί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη δύο ατόμων που άδειαζαν καταστήματα στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιούνται για ταυτοποίηση και τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια γυναίκα και έναν άνδρα από την Αλβανία ηλικίας 34 ετών, οι οποίοι το μεσημέρι της Κυριακής κατάφεραν να αφαιρέσουν από εμπορικό κατάστημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη διάφορα αρώματα. Οι δύο δράστες με την βοήθεια ενός ακόμη ατόμου προσπάθησαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο στην Πηλαία με το γιο ταχύ του άνδρα. Οι αρχές εντόπισαν τους δράστες και κατά τον έλεγχο στο όχημα του συλληφθέντα εντόπισαν αρώματα, ενδύματα, καλλυντικά και αθλητικά είδη συνολικής αξίας 12.000 ευρώ που όπως φαίνεται είχαν αφαιρέσει από διάφορα καταστήματα του εμπορικού κέντρου προγενέστερα. Να σημειωθεί επίσης στην κατοχή των δραστών βρέθηκε και κατασχέθηκε το συνολικό ποσό των 2.205 ευρώ όπως και το όχημα του άνδρα το οποίο αξιοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς των κλοπημαίων. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο στη χώρα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, virginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.